Θα πάμε τώρα να καλησπερίσω έναν συνάδελφο, δημοσιογράφο από το xanthinea.gr, ωστόσο και συγγραφέα, ο οποίος έχει γράψει αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο το βλέπουμε εδώ ακριβώς πίσω μου. Είναι οι άνθρωποι που τράβηξαν την πρίζα. Πώς είναι η ζωή χωρίς social media και διαδίκτυο. Πώς είναι άραγε. Γιώργο Μαυρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μάθουμε λίγο έτσι τώρα πώς είναι πραγματικά έτσι η ζωή χωρίς τα social media και το διαδίκτυο. Γιατί νομίζω δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι. Έχει πει πλέον για τα καλά στη ζωή μας και το διαδίκτυο από παλαιόθενα, αλλά και τα social media μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Που πλέον μέσα από το βιβλίο σου εξηγείς και από ιστορίες οι οποίες δείχνεις το τι έχει γίνει, έτσι. Ναι. Ακριβώς αυτό κάνει το βιβλίο. Λέγεται «Οι άνθρωποι που τράβηξαν την πρίζα», όπως είπες και εσύ πολύ σωστά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήσι και έρχεται ουσιαστικά να μας προβληματίσει για τη σχέση που έχουμε με την τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο, τα οποία, όπως πολύ σωστά και εσύ υπογράμμισες, πλέον κυριαρχούν στη ζωή μας. Έχουν τον πρώτο και τον αποκλειστικό λόγο πλέον σε οτιδήποτε κάνουμε. Τα χρησιμοποιούμε, το κινητό μας τηλέφωνο το χρησιμοποιούμε πλέον καθημερινά για πάρα πολλές εργασίες. Και φτάνουμε στα όρια να αγγίζουμε αυτό που λέμε εθισμό, να αγγίζουμε πράγματα έτσι λίγο πιο περίεργα που θα έπρεπε σίγουρα να μας προβληματίζουν. Έτσι, σωστά. Έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Να το, και λοιπόν το κινητό εδώ. Ναι. Ποιος θα έλεγε, Γιώργο, ότι πριν από 20 χρόνια, θα σου πω εγώ, ίσως και λίγο νωρίτερα, ότι μέσα από αυτό εδώ το μαραφέτη, το κινητό μας, το κινητό τηλέφωνο, θα μπορούμε να πληρώνουμε λογαριασμούς, να μιλάμε μέσω βιντεοκλήσεων, μέσω ακόμη και ηχητικών κλήσεων και μηνυμάτων με το εξωτερικό, με το εσωτερικό, με οποιοδήποτε μέρος της χώρας, με οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και παράλληλα να μαθαίνουμε και πράγματα τα οποία συμβαίνουν, για παράδειγμα, τώρα αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ναι μεν, από αυτή την εκδοχή του είναι καλό. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η ενημέρωση, η οποία βέβαια είναι και πολύ χρήσιμη και για εμάς, τους δημοσιογράφους, έτσι εννοείται. Αλλά υπάρχει αυτό το αλλά, εννοείται. Έχει γίνει πλέον ένας μόνιμος εθισμός, κυρίως στο κομμάτι του social media, έτσι. Ναι, και ένας μόνιμος θόρυβος. Και το θέμα είναι πώς περνάμε από το ότι είναι ένα εργαλείο να φτάνει να καταλήγει να γίνεται κάτι το αρνητικό. Με το κινητό, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ όμορφα και ωραία πράγματα. Μπορούμε όμως να μιλάμε, να γράφουμε ένα μήνυμα ενώ οδηγούμε και να τρακάρουμε. Μπορούμε να μας αποσπάσει την προσοχή ενώ μιλάμε με κάποιον και ουσιαστικά να αλλοιώσει την επικοινωνία μας. Να πάψουμε να είμαστε τόσο άνθρωποι, να χάνουμε λίγο τη στιγμή, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία που κατασκευάζουμε ίσως και τις ζωές μας για το πώς πρέπει να φαίνεται η εικόνα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε έχει να κάνει πιο πολύ με τα όρια που βάζουμε στον εαυτό μας και το πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, που είναι σίγουρα ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο έχει έρθει στη ζωή μας και καλώς έχει έρθει, και δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα θα γυρίσουμε σε μια εποχή που δεν θα έχουμε πρόσβαση σε όλα αυτά τα εργαλεία, αλλά πώς μπορούμε όσο βρισκόμαστε εκεί να κάνουμε πιο παραγωγική την παρουσία μας και για εμάς προσωπικά αλλά και για την κοινωνία μας στο σύνολό της. Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Τελικά το πόσο εύκολο είναι έτσι και το να τραβήξουμε την πρίζα, όπως αναφέρεις και το έντονο του βιβλίου σου. Δεν ξέρουμε κατά πόσο, ειδικά όταν κάποιοι και ειδικά οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο μετά από μια χρονική περίοδο και έπειτα, πόσο εύκολο είναι τελικά να τραβήξεις την πρίζα και να σβήσεις κάθε λογαριασμό social media, να μην έχεις ενημέρωση από το διαδίκτυο ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι δεν είναι και πρακτικό. Αυτό όμως που μπορείς να κάνεις είναι να τραβάς την πρίζα λίγο-λίγο. Να κάνεις ένα βήμα πίσω, να μειώσουμε λίγο το χρόνο που περνάμε εκεί, να αναζητήσουμε άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε πιο παραγωγικά. Γι' αυτό τώρα βλέπουμε πάρα πολύ έντονα στο εξωτερικό ότι είναι πολύ διαδεδομένο αυτό το digital detox που λένε, η ψηφιακή αποτοξίνωση που κάνουν πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας έξω. Το να πηγαίνουν ακόμη και σε ξενοδοχεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί ακριβώς για αυτό το σκοπό. Πας εκεί, αφήνεις το κινητό σου έξω και περνάς ένα Σαββατοκύριακο χωρίς να έχεις επαφή με το κινητό σου ούτε με το διαδίκτυο και κάνεις άλλα πράγματα, ίσως λίγο διαφορετικά, που θα σε βοηθήσουν λίγο να φύγεις από τις οθόνες. Γιατί σήμερα και εμείς, ειδικά έτσι, οι άνθρωποι που έχουμε λόγω επαγγέλματος, είμαστε υποχρεωμένοι να περνάμε πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη, έχουμε μεγάλη ανάγκη από το να κλείσουμε λίγο τα μάτια σε όλη αυτή την ψηφιακή εποχή και να δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά
μας. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μικρά-μικρά βηματάκια όλοι μας και όλο αυτό ίσως αλλάξει και το τι επικρατεί σήμερα στο διαδίκτυο, το οποίο βρίσκεται έτσι σε μια παρακμή, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά που βλέπουμε, την τοξικότητα, πράγματα δηλαδή που κυριαρχούν. Πλέον περνάει και στο κομμάτι του επαγγέλματος, Γιώργο, το βλέπουμε, δηλαδή το κομμάτι των influencer, το κομμάτι ακόμη και των TikToker, δηλαδή... Έχει πάει εκεί η όλη. Δεν λέμε, εντάξει, από τη μια είναι καλό, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι τι μπορεί να οδηγήσει στο κομμάτι του εθισμού. Περπατάς στο δρόμο και βλέπεις τους ανθρώπους νέους, κατά κύριο λόγο, αλλά και όχι μόνο να είναι με το κινητό στο χέρι και κάτω το κεφάλι. Δηλαδή, περνάμε λίγο σε διαφορετικό στάδιο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο όντως πρακτικό είναι, όπως πολύ σωστά είπες, να τραβήξουμε κατευθείαν την πρίζα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε σταδιακά για να μην έχουμε αυτόν τον πλήρη εθισμό με το κινητό μας τηλέφωνο, με τα social media, να μην περιμένουμε τα likes, τις καρδούλες ή οτιδήποτε άλλο να έρχονται έτσι, γιατί συμβαίνει και αυτό. Νομίζω ότι μπορούν να το καταλάβουν αρκετοί από τους τηλεθεατές μας. Και αυτό το περιγράφει βέβαια άριστα το βιβλίο σου με τις ιστορίες του που έχει μέσα, έτσι. Και πολύ σημαντικό είναι και τι γίνεται όταν δεν έρχονται αυτά τα like, έτσι. Το πόσο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία πλέον και πόσο κόσμος επηρεάζεται από το τι αποδοχή έχει στο διαδίκτυο. Γιατί, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ζούμε σε μια εποχή που όλα τα μετράμε με τα likes, με τους influencers, με όλα αυτούς τους όρους που έχουν μπει στην εποχή μας, και πολλοί άνθρωποι ενδεχομένως αντιμετωπίζουν και ένα είδος ψυχικών προβλημάτων, τα οποία μπορεί να συνδέονται άμεσα με το διαδίκτυο, με την παρουσία τους εκεί, με πράγματα που βλέπουν, με το πώς τους συμπεριφέρονται άλλοι στο διαδίκτυο. Μπορεί εύκολα κάποιος από πίσω από ένα πληκτρολόγιο να επιτεθεί σε έναν συνάνθρωπό του με... Έχουμε δει χυδαίες εκφράσεις, διάφορα που γίνονται πλέον στο διαδίκτυο. Πώς αυτό λοιπόν επηρεάζει την ψυχική μας υγεία, είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι ένα ζήτημα, νομίζω, πολύ μεγάλο. Πρέπει, δεν αρκεί ένα βιβλίο προφανώς για να το θέσει. Είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Απλά νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε λίγο περισσότερο και να αναζητούμε τρόπους όλοι μαζί να κάνουμε κάτι διαφορετικό στον ψηφιακό κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, δίνουμε like στο βιβλίο σου, αφήνουμε για λίγο το κινητό στην άκρη και πάμε να το προμηθευτούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά.